Κάλεσμα σε εργαζόμενους και σωματεία απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Σερών, ώστε να συμμετέχουν μαζικά στο συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ, με αφορμή τα εγγένεια της 82ης ΔΕΘ, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου. Η συγκέντρωση και το συλλαλητήριο των συνδικάτων της χώρας θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου, με πορεία προς το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Οι εργαζόμενοι αγωνιζόμαστε εδώ και 7 χρόνια ενάντια στα μνημόνια και περιμένουμε από την εκάστοτε κυβέρνηση να δώσει ένα τέλος σε αυτήν την πολιτική της λιτότητας, η οποία μας έχει φέρει σε αδιέξοδα οικονομικά όχι μόνο τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους, όλες τις κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες πραγματικά αγωνίστηκαν για ένα καλύτερο μέλλον. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 9 Σεπτέμβρη, το Εργατικό Κέντρο μαζί με τη συνεργασία, την ΑΔΔΗ και τους συνταξιούχους, θα κατέβουμε να ενώσουμε τις φωνές μας και να διαμαρτυρηθούμε για όλη αυτή την οικονομική κατάσταση η οποία επικρατεί, που μας έχει φέρει, όπως τόνισα, αυτά τα δεινά. Ιδιαίτερα καλούμε τους νέους μαζί με τους συνταξιούχους και όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα το Σαββάτο από το Εργατικό Κέντρο. Θα γίνει αναχώρηση των λεωφορείων ώστε να ενώσουμε με άλλες δυνάμεις μέσα στη Θεσσαλονίκη και να βρεθούμε στο άγαλμα του Βενιζέλου για να στείλουμε το μήνυμα προς την κυβέρνηση η οποία άλλα βλέπει, άλλα ακούει και άλλα πράττει. Το ζούμε όλοι οι πολίτες καθημερινά. Γι' αυτό τους καλούμε και στέλνω το μήνυμα από το Εργατικό Κέντρο. Τη συμμετοχή της ΑΔΔΗ σε απεργιακές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποφάσισε και το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ, με τον Προεδρεύοντα της Εκτελεστικής Επιτροπής Ιωάννη Παΐδα να καλεί τους ερέους στην κινητοποίηση του Σαββάτου. Ειδικά για τον δημόσιο τομέα, χωρίς να παραβλέπω, όπως είπε και ο προλαλής σας πρόεδρος, το γεγονός ότι ο ιδιωτικός ειδικά τομέας βρίσκεται σε πολύ δυσμενέστερη θέση από ό,τι βρίσκεται ο δημόσιος τομέας, για μας το δημοσίου είναι πάρα πολλά. Οφείλω να πω καταρχήν ότι έχει γίνει ένα τέμπο για όλους τους πολιτικούς τα τελευταία χρόνια να κατηγορούν συλλήφθην τον δημόσιο τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους ότι για όλα τα δεινά τα οποία τραβάει αυτός ο τόπος τα τελευταία 20-30 χρόνια φταίει οι δημόσιοι υπάλληλοι και ο δημόσιος τομέας. Η κατάσταση στο δημόσιο είναι απελπιστικά κακή τα τελευταία χρόνια. Δεν θα πω για τους μισθούς. Οι μισθοί οι οποίοι έχουν μειωθεί από 30-50% σε σχέση με το 2009. Ειδικά για τον κύριο Κατρούγκαλο έχω να πω ότι τουλάχιστον έχουμε δει και έχουμε επικοινωνήσει τα τελευταία 10 χρόνια με τουλάχιστον 50 υπουργούς. Τέτοιον ψεύτη και ανάλγητο άνθρωπο δεν έχω δει, ας πούμε. Λοιπόν. Οι αγώνες αυτοί να έχουν αποτέλεσμα και να μπορέσουμε ως εργαζόμενοι να σώσουμε αν κάτι μπορεί να σωθεί. Μαζί με τα διοικητικά συμβούλια των πρωτοβάθμιων σωματείων του νομού, ώστε η κινητοποίηση για την διεθνή έκθεση να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Πέρα από το γεγονός ότι είναι πολύ κρίσιμη, νομίζω ότι είναι και μια νέα αφετηρία για το συνδικαλιστικό κίνημα που θα πρέπει να αποδείξει ότι με ενότητα, μαζικότητα προσπαθεί να αντιπαλέψει αυτές τις πολιτικές οι οποίες διαλύουν τις ζωές των εργαζόμενων και των συνταξιούχων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο κατάλογος όμως είναι μακρύς των παρεμβάσεων των οποίων προγραμματίζει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα είναι 113 τα προαπαιτούμενα, αυτά τα οποία πρέπει να ικανοποιηθούν στην τρίτη αξιολόγηση, γιατί δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι της δεύτερης αξιολόγησης, πάμε για την τρίτη αξιολόγηση και δεν φαίνεται να υπάρχει τέλος στα πάθη του ελληνικού λαού. Προβλέπεται ιδρυμία μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, θα υπάρξει επέμβαση στις δαπάνες για την υγεία. Επίσης, στο θέμα της ενέργειας και στη ΔΕΗ, πρόκειται να μελετηθεί ξανά το θέμα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με πρόθεση να αυξηθούν αυτά ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα της ΔΕΗ. Αυτά αναφέρονται όλα μέσα στη σύμβαση για την τρίτη αξιολόγηση που είναι μπροστά μας. Με κεντρικό σύνθημα μπορούμε να τους σταματήσουμε. Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις συμμετέχουν στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο το Σάββατο στην πλατεία Αριστοτέλους. Όλοι μαζί, ανεξάρτητα από πού προερχόμαστε, είτε είναι δημόσιο, είτε είναι το ΙΚΑ, είτε το ΟΕ, όλοι μαζί θα πρέπει να συμμετέχουμε στους αγώνες μας. Οι αγώνες πρέπει να δίνονται, όπως άκουσα προηγούμενα, στο δρόμο, γιατί οι συντάξεις ιδιαίτερα
των περικοπών που θα υποστούμε και οι παλαιοί συνταξιούχοι είναι από το πρώην ΤΕΒΕ ότι καταργούνται τα 220 ευρώ που είχαμε σαν βασικό ποσό σύνταξης. Για σκεφτείτε λοιπόν, θα κατηβούμε κάτω στα 700 και στα 600 ευρώ όλοι μας. Άρα λοιπόν το κάλεσμά μας είναι να συμμετέχουμε. Εμείς σαν Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕ ήδη έχουμε αναρτήσει την πρόσκληση για τα μέλη μας. Έχουμε ναυλώσει ήδη λεωφορείο από προχθές και θα συμμετέχουμε και εμείς στην κάθοδό μας να δώσουμε το μήνυμα αυτό και να δώσουμε τους αγώνες μας.